Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Κόντρα στη Νοηματική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η Σύνοδος Κορυφής των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΕΝΤΕΝΕΑ στη χώρα μας, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ξεχωριστή γεωπολιτική βαρύτητα έχει η Σύνοδος μετά τη σύμπραξη που τάραξε τα νερά στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα. Στην ατζέντα τη συνόδου βρίσκονται οι προκλήσει ασφαλεία στη Μεσόγειο, η απειλή ενό κύματο μεταναστευτικών ροών μετά τι τελευταίε εξελίξει στο Αφγανιστάν, αλλά και κρίσει όπω η κλιματική αλλαγή. Τα βλέμματα τη διεθνού κοινότητα, ωστόσο, στρέφονται στο Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και την αντίδρασή του μετά την αθέτηση τη συμφωνία από πλευρά τη Αυστραλία για την παραγγελία υποβρυχίων που ήρθε σαν κεραυνό σε νεθρία. Αντιδράσει έχει προκαλέσει η απόφαση τη εταιρεία eFood να αλλάξει τι εργασιακέ σχέσει με του υπαλλήλου τη. Η εταιρεία κάλεσε του διανομή τη, των οποίων οι τρίμηνε συμβάσει είχαν λήξει, να συνεχίσουν ω ελεύθεροι συνεργάτε, διαφορετικά θα οδηγούνταν στην απόλυση. Το καθεστώ του ελεύθερου συνεργάτη συνεπάγεται ότι ο εργαζόμενο δεν δικαιούται δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, ενώ πληρώνεται με το κομμάτι. Δεν υπάρχει καμία απορία για τη στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασία, καθώ ήδη έχουν φροντίσει να δώσουν τα εργαλεία στου εργοδότε για αυτή την εξέλιξη, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσο Σιλιόπουλο. Να ανασκευάσει, προσπάθησε μετά τον Σάλο η εταιρεία η e Food, με διευκρινιστική ανακοίνωση, στην οποία υποστηρίζει πω η λανθασμένη επικοινωνία που έγινε με του εργαζόμενου δεν εκφράζει την εταιρεία και δεν είναι εκβιαστική. Ανησυχία υπάρχει για τον αριθμό των μαθητών που εντοπίζονται θετικοί στον κορονοϊό με τα self-test. Οι προβλέψει των ειδικών είναι δυσίωνε σχετικά με τα ανεμβολία στα παιδιά, τα οποία, σύμφωνα με τι εκτιμήσει του, αναμένεται να νοσήσουν στο σύνολό του μέχρι τα Χριστούγεννα. Στο μεταξύ, ξεκίνησε η πρώτη δίκη για το χιονοδρομικό κέντρο στην Αυστρία, που θεωρείται το σημείο μηδέν για την εξάπλωση τη πανδημία σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα ο ΕΟΔΙ ανακοίνωσε 2.255 νέα κρούσματα, 352 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 39 συμπολίτε μα κατέληξαν. Η καταστροφική υγειονομικά και οικονομικά διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταστήσει τους Έλληνες πρώτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο αίσθημα απεσιοδοξίας και δυσπιστίας σύμφωνα με τις μετρήσεις που περιλαμβάνει το Ευρωβαρόμετρο και καλύπτει την περίοδο της περασμένης άνοιξης, ένας στους δύο Έλληνες τονίζει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι η οικονομία. Μίζον πρόβλημα είναι και η ανεργία, ενώ ένας στους τέσσερις Έλληνες δήλωσε ότι ο τρόπος που επιβλήθηκαν τα lockdown έβαλε σε κίνδυνο την πνευματική και ψυχική του υγεία. Μια απίστευτη επίθεση με βαλίστρα σημειώθηκε σε πόλη τη Ολλανδία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του δύο άνθρωποι και να τραυματιστεί ένα ακόμη. Ένα άντρα, κρατώντα τη βαλίστρα στο χέρι, άρχισε να σημαδεύει περαστικού και να ρίχνει βέλη προ πάσα κατεύθυνση από τον μπαλκόνι ενό διαμερίσματο. Ο δράστη συνελήφθη, ενώ οι αρχέ δεν εξετάζουν ω τρομοκρατική ενέργεια το περιστατικό. Η έρευνα για τα κίνητρα του δράστη, ωστόσο, συνεχίζεται. Αυτό ήταν το δελτίο του Κόντρα στην Νοηματική. Καλό σας βράδυ.